Θα ξεκινήσει με μια συνέντευξη στον κύριο Κουβέλη που την έκανε πριν από λίγη ώρα. Και μου λέει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Όμως ας δούμε αυτό που θέλω να πείτε. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να πω, επειδή το είπαμε και προηγουμένως, ότι σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για τον Ελληνισμό. Είναι 29 Μαΐου, πτώση της και άλλος της Κωνσταντινούπολης. Σωστά. Τώρα, πάμε στο θέμα το οποίο αναπτύχθηκε. Κοιτάξτε, γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει δύο βασικά προβλήματα, κατά την άποψή μου. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι εάν πει απλά και μόνο καταγγέλλω το μνημόνιο, εύλογα οι άλλοι θα σου πούνε, πέρα το τι μπορεί να κόψουν από τώρα, ότι καταγγελία σημαίνει ότι επιστρέφεις και τα θετικά που έχεις λάβει από μια συμφωνία. Όταν λες εγώ πια δεν τη θέλω αυτή τη συμφωνία, δεν μπορείς να πεις δεν θέλω τη συμφωνία αλλά θέλω τα χρήματα που έχω πάρει από τη συμφωνία. Άρα κατά την άποψή μου το μήνυμα το οποίο έχει δοθεί και είναι ξεκάθαρο ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει αυτό το μνημόνιο, δεν μεταφράζεται ότι αύριο το πρωί αφήνουμε τη χώρα χωρίς δανειακή επάρκεια, αλλά πλέον επειδή έχουν αλλάξει και συσχετισμοί στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα θετικό, μπορούμε να πάμε σε μια συγκεκριμένη πράξη. Το δεύτερο που υπάρχει. Η γραμμή Σαμαρά. Ναι, αυτό το δεύτερο όμως που υπάρχει και για μένα είναι σημαντικό. Δύο λεπτά να κάνουμε κουβέντα. Και η γραμμή Σαμαρά θα εφαρμοστεί εφόσον και ο Σαμάρας μπορείς να κάνει μια κυβέρνηση ή μια συγκυβέρνηση με την ύπαρξη και άλλων κομμάτων. Προφανώς. Κάνουμε, συγγνώμη. Αν με επιτρέπετε. Θα κάνουμε μονολόγους ή μπορούμε να κάνουμε διάλογους. Μπορούμε να κάνουμε διάλογους. Απλώς εμένα το πρόβλημα το βασικό είναι το εξής. Έστω, γιατί ακούω και τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για το επαχθές χρέος, τι πρέπει να σβηστεί. Το πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμα και όλο το χρέος να μας το σβήσουν. Όλο τα πάντα. Αν πούνε από εδώ και πέρα δεν οφείλεται τίποτα.